Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμαστε στο ξενοδοχείο Ευθεία. Είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή μας, για να είμαστε ειλικρινείς. Και μάλιστα δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, με δεδομένη και τη συγκυρία και τον καλεσμένο. Η συγκυρία ήταν η εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών για την πτώση Κωνσταντινούπολης. Και το πρόσωπο, ο καλεσμένος, είναι η ομιλήτρια, η κυρία Ελένη Γλύκα της Αρβελέρ. Και κυρία Αρβελέρ, πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για την περιοχή εδώ, την εψηφίστε. Θα σας διακόψω αμέσως. Και η χαρά και η τιμή είναι δική μου. Γιατί με τη Λαμία έχω πάρα πολλούς δεσμούς. Ο πατέρας μου έκανε ελιές, όπως λένε, στη Στυλίδα. Με ονομασία προέλευσης τώρα, ναι. Ναι, Γλύκα. Και τις έστελνε στη Ρουμανία. Γιατί εκεί κάθονταν τα αδέλφια της μάνας μου, ήταν καθώς πρέπει, όπως λένε, εκεί. Και όλο το εμπόριο το έκανε από εδώ. Λοιπόν, εγώ παιδάκι ερχόμουν στη Λίδα και θυμάμαι ότι ερχόμουν με ένα τρένο, το οποίο, επειδή έβγαζα το κεφάλι μου έξω για να βλέπω το τοπίο, όταν έφτανα ήμουνα καρβουνιαρισμένη σαν δεν ξέρω ποιον. Λοιπόν, καταλαβαίνετε από πόσο καιρό έχω επαφές και σχέσεις με την Λαμία και έχω και πολλούς καλούς φίλους. Γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι με τη μεσολάβηση του Προέδρου πιστήκατε ανάμεσα σε δύο αεροπορικά ταξίδια να έρθετε εδώ. Τα αεροπορικά ταξίδια δεν είναι τίποτα για μένα. Αλλά αν ο Πρόεδρος, μιλώ τώρα για τον κύριο Μπίσμπικα, δεν ήταν μικρασιάτης, και δεν ήταν και για την ευκαιρία αυτή, δηλαδή για την πτώση της πόλης 29 Μαΐου, τώρα είμαστε 1η Ιουνίου, είμαστε κοντά, δεν θα κατάφερνα να ερχόμουν, πρέπει να πω. Έκανα μία προσπάθεια, αλλά δεν είναι αυτό που με ενοχλεί. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι πρέπει να φύγω γρήγορα και να μην κάτσω να δω τις πρόοδους αυτού του τόπου. Μες. Γιατί φαίνεται ότι έχουν γίνει μεγάλα θαύματα. Ή όλοι μας στον τόπο μας παρουσιάζουμε και τις κάποιες αλλαγές λίγο μεγαλύτερες. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, βέβαια, το μεγάλο ήταν το δικό σας το άλμα, το δικό σας βήμα. Το έχουμε δει από πολλές βιογραφικές αλλά και άλλες συνεντεύξεις. Το δικό σας βήμα από την Ελλάδα έξω. Σήμερα, βέβαια, δεν θα αναφερθούμε στο θέμα της ομιλίας σας, αλλά θέλουμε να αναφερθούμε στην προσωπικότητα, στο έργο και στην στοχαστική ματιά που μπορείτε να ρίχνετε εσείς, ένας μέντορας του 20ου αιώνα στον 21ο. Ναι, θα σας πω δύο πράγματα. Όταν ήσουν παιδί και είδες τους Γερμανούς να μπαίνουν στην Αθήνα, όταν πηγαίνοντας στο σχολείο ήσουν υποχρεωμένος ή υποχρεωμένη να περνάς πάνω από πτώματα τα οποία θα μάζευε το καροτσάκι του Δήμου, ανθρώπων δηλαδή που πέθαναν από την πείνα εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τα θύματα του Αλβανικού πολέμου κτλ. Πρέπει κάποτε να ξέρουμε ότι τα θύματα από την πείνα και μόνο στην Αθήνα ήταν υπέρμετρα, ήταν υπεράριθμα, πολύ περισσότερα από τα θύματα του Αλβανικού πολέμου, νομίζω. Λοιπόν, όταν έχεις αυτές τις εμπειρίες, και μετά η αντίσταση ήταν πια ένα πράγμα κυρίως στη γειτονιά που καθόμουν, η οποία, και κάθομαι πάντοτε όταν έρχομαι στην Αθήνα, μια προσφυγική γειτονιά στο Βύρονα, ήταν τελείως μια... Εκεί κάθεστε? Εκεί, όταν έρχομαι στην Αθήνα, κάθομαι εκεί. Δηλαδή 20 σπίτια πιο πάνω από εκεί που γεννήθηκα. Γεννήθηκα στο 21 της Οδού Κολοκοτρών. Είσαστε από τους λίγους ανθρώπους που είναι του jet set του διεθνούς που ίσως σέβονται αυτές τις σχέσεις. Ακούστε, τώρα μου θυμίζετε μερικές φίλες μου, πολύ καθώς πρέπει και πολύ καλές φίλες, οι οποίες μου λένε, ρε Ελένη, γιατί κάθεσαι εκεί που κάθεσαι στο Βύρονα, δηλαδή. Λέω, γιατί? Είναι, λέει, μακριά. Λέω, μακριά από πού? Από πού? Λοιπόν, άλλος θεωρεί το Κολωνάκι, μακριά από το Κολωνάκι, μακριά από την Κηφισιά, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάθομαι εκεί που μεγάλωσα κανονικά, και η μόνη χαρά που είχα ήταν όταν κάποτε ένας από τους δημάρχους, που δεν ήταν ο γαμπρός μου, γιατί ο γαμπρός μου ήταν δήμαρχος εκεί χρόνια, μου είπε ότι θα βγάλουν το σχολείο που έκανα το δημοτικό μου
Ελένη Γλίκατζη, Αρβελέρ. Θέλω να το κάνω. Ελένη Γλίκατζη. Λέω, όχι παιδιά, μην το βγάλετε, αφήστε να φύγω από την άλλη μεριά, από την άλλη όχθη του ποταμού και τότε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά όχι όσο είμαι κοντά σας και κάθομαι εδώ δίπλα. Μάλιστα. Να περνώ από το σχολείο που λέγεται Γλίκατζη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά εδώ ίσως συγκροτείται και ένα πρώτο στοιχείο προσωπικότητας, δηλαδή ήταν η εμπειρία σας. Μεγάλη. Όταν έχεις δει αυτό πολύ νερό που λένε οι Γάλλοι κάτω από ένα ποτάμι να τρέχει, μετά ξέρεις ποιο είναι το ουσιώδες από το επουσιώδες. Αυτή είναι η μεγάλη μου. Αν θέλετε να μου πείτε, να με ρωτήσετε ποια είναι η αρετή που έχω. Α, ναι, εκεί πάει. Θα έλεγα αυτό, ότι ξέρω να ξεχωρίσω το ουσιώδες από το επουσιώδες. Πράγμα που κάνει να είναι μια επιστημονική αρετή αυτή. Μεγάλη επιστημονική αρετή. Αλλά κυρίως από την άλλη μεριά είναι ένα όπλο για την καθημερινή ζωή, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να κρατώ τις αποστάσεις από πράγματα τα οποία είτε συγκινούν είτε τέλος πάντων ανακατεύουν ανθρώπους και πράγματα χωρίς να αξίζουν τον κόπο. Αυτή δηλαδή η βασική διάκριση του ουσιώδους από το επουσιώδες είναι και ένα ζητούμενο τώρα που θέλουμε να έχουμε από τη δική σας μεριά σαν, για να κατατεθεί για αυτή τη ματιά σας ανάμεσα στο χθες και το αύριο. Το χθες λίγο πολύ ήταν η πρώτη εμπειρία αυτή η βασική, ένα συνεχές για σας αυτό το δέσιμό σας. Κάνατε ένα μεγάλο βήμα στην ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς. Αλλά όχι μόνο στην ακαδημαϊκή, θα έλεγα υπό την έννοια όπως το παρουσιάσατε και το έχω δει και σε άλλη εκπομπή, είσαστε και πολιτικό πρόσωπο στην παιδεία. Ακούστε, στην Γαλλία. Δεν μπορείς να κάνεις παιδεία, να έχεις να κάνεις με νέους ανθρώπους, χωρίς κατά κάποιο τρόπο να κάνεις την βαθιά και την πραγματική πολιτική. Γιατί αν υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι και εθνικό και πολιτικό, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα έχει γίνει κομματικό, είναι μόνο η παιδεία. Λοιπόν, από τη στιγμή που βρέθηκα σε μία θέση η οποία ήταν θέση αποφάσεων και όχι μόνο εκτελέσεων, οπωσδήποτε όταν παίρνεις απόφαση για την παιδεία και μάλιστα για τη γαλλική παιδεία και μάλιστα στο Παρίσι, είναι μία πολιτική θέση υποχρεωτικά. Δηλαδή, αλλά χωρίς να λέμε αριστερά, δεξιά και κέντρο. Ναι, κατανοητό αυτό. Ναι. Και εδώ στην Ελλάδα ίσως έχουμε μπερδέψει το πολιτικό με τα χρώματα του πολιτικού. Ακούστε, κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μου έλεγε, πρέπει να έρθεις εδώ, Ελένη, κτλ. Και δεν ξέρω πώς μιλούσαμε για παρακμή. Και του λέω, κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που ένα θέμα εθνικό γίνεται πολιτικό, που ένα θέμα πολιτικό γίνεται κομματικό και ένα θέμα κομματικό γίνεται προσωπικό και ατομικό, αυτό λέγεται παρακμή ενός τόπου. Λοιπόν, φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι μόνο εδώ, αλλά λίγο γενικότερα στην Ευρώπη, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να μην υπάρχουν εθνικά θέματα, να γίνονται πολιτικό-κομματικά. Θα μπορούσα να πω ότι και τα διεθνή εκπίπτουν κάπως έτσι. Τώρα δείτε. Γιατί έχουμε και οικουμενική ατζέντα πλέον. Δεν μπορώ να μιλήσω για πράγματα που δεν ξέρω. Την Ευρώπη τυχαίνει να την ξέρω καλά. Είναι ένα εργαστήρι της οικουμενικότητας. Αν το βλέπετε έτσι, τότε οπωσδήποτε ναι. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη μονοπολεί την ιστορία. Όχι. Ναι. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή, από αυτή την άποψη λοιπόν, διατείνομαι ότι υπάρχει μία παρακμάζουσα πορεία, αν θέλετε, της Ευρώπης ως προς το παρελθόν της, γιατί δεν μπορεί να έχει εμβέλεια, την εμβέλεια που είχε στο μέλλον. Εξηγούμε. Μέχρι σχεδόν το τέλος του 19ου αιώνα έχετε την Ευρώπη να είναι η περιοχή η οποία δίνει τον τόνο στην παγκόσμια ιστορία. Όπως και αν το κάνουμε, και όταν λέω παγκόσμια ιστορία δεν μιλώ μόνο για στρατιωτικά πολιτικά θέματα, μιλώ για επιστήμη, μιλώ για τα πάντα, για τέχνη κτλ. Βλέπετε ότι κυρίως μετά από το Δεύτερο Πόλεμο η βάση της ιστορίας, ο άξονας ο ιστορικός μετατέθηκε προς τον Ατλαντικό ωκεανό κάποια στιγμή, θέλω να πω προς την Αμερική, και σήμερα σιγά σιγά βλέπουμε μια νέα μετάθεση προς Ασία και τα λοιπά.
Οπότε αυτό το βάδισμα, θέλετε, του πολιτιστικού και του πολιτικοστρατιωτικού άξονα κάνει αυτή τη στιγμή την Ευρώπη να είναι ίσως ένα από τα πράγματα ή μάλλον μία από τις περιοχές οι οποίες επιζεί χωρίς το βίωμά της να γίνεται ένα παγκόσμιο βίωμα, είτε ως εμπειρία είτε ως μπορεί να κάνει κατά την άποψή σας, και το λέω διπλά, έχετε και μια εμπειρία ενός ιστορικού με μεγάλο θεματικό αντικείμενο, ειδικά μιλώντας για το Βυζάντιο και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και περίοδο, και έχετε τη ματιά, και μια ματιά δηλαδή αποστασιοποιημένη επιστημονική προς το χθες, και ταυτόχρονα όλη την εμπειρία αυτή. Τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, η Ελλάδα? Ακούστε, λένε συχνά ότι η Αμερική μιμείται την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το λένε συχνά όταν η Αυτοκρατορία... Ναι, κυρίως και μαντμένη με τα πάξ τα λεγόμενα. Ναι, όλα ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, διατείνομαι ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Διατείνομαι ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή παίζει τον ρόλο που έπαιξε το Βυζάντιο στον 4ο αιώνα. Δηλαδή, τι ήταν ο ρόλος του Βυζαντίου? Όταν κάτι η Ρωμαϊκή με αντίθετη κίνηση, Ανατολή-Δύση μόνο. Ακριβώς. Όταν η Ρώμη αντιμετώπισε τους κινδύνους, είτε από βορρά είτε από... Ναι. Εκεί η Ρώμη έπεσε. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε την Ευρώπη με κάτι... Με τη Δυτική Ρωμαϊκή. Ότι θα μπορούσαμε να τη συγκρίνουμε με τη Ρώμη. Το Βυζάντιο, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, αντιστάθηκε και στα κύματα των βαρβάρων, το βάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί αυτοί οι βάρβαροι είναι αυτοί που κάναν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μετά, βεβαίως, και στα κύματα, αν θέλετε, τα μεταναστευτικά εκείνης της εποχής, αλλά κυρίως και στην απειλή την Ασιατική, από την Περσία κτλ. Λοιπόν, και ως αντίκειμα ακόμη και η πόλωση που φαίνεται να εμφανίζεται με το Ισλάμ, θυμίζει πάλι σαν να κληρονομεί. Σαν να κληρονομεί ακριβώς τα ίδια ιδεολογικά, αν θέλετε, μοτίβα. Λοιπόν, η Αμερική αυτή τη στιγμή, κατά κάποιο τρόπο, όντας φορέας ακριβώς των αξιών των ευρωπαϊκών, όπως και αν το θέλουμε, η Αμερική είναι ένα παιδί της Ευρώπης. Δεν μπορεί να πούμε ότι είναι τίποτε άλλο. Μπορεί να είναι λίγο ένα κακομαθημένο. Είναι ένα νόθο παιδί, αλλά όπως και αν το κάνετε, είναι ο ίδιος πολιτισμός. Ναι, σαφώς. Οπότε η Αμερική αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει και θέλει ακριβώς να κρατήσει αυτές τις αξίες τις οποίες είχε η Ευρώπη. Και άλλωστε είναι από τα πράγματα τα οποία καμιά φορά με κάνουν να λέω αυτό που λέω, όταν ακούω τους Αμερικάνους προέδρους, οποιοδήποτε και είναι, από Κλίντον μέχρι Κάρτερ, και για να μιλήσω για τον σημερινό, να μιλάνε μόνο για αξίες και για πνευματικά, αν θέλετε, κατορθώματα τα οποία έχουν πετύχει ήδη και θέλουν να εμφυσίσουν στους λαούς τους άλλους. Αυτή η επιβίωση των αξιών, των πνευματικών αξιών, αν θέλετε, των ηθικών και άλλων, ήταν ένα από τα ζητούμενα πάντοτε του Βυζαντίου. Ως παγκόσμια αυτοκρατορία, πάντοτε, ως πρώτη χριστιανική αυτοκρατορία, δηλαδή, όπως έγραψε ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης, ουδέποτε, λέει, θα καταληθεί το κράτος των Ρωμαίων, των Βυζαντινών δηλαδή, γιατί ουδέποτε ονόμασαν τον εαυτό τους Βυζαντινούς οι Βυζαντινοί, όπως ξέρετε, ήταν πάντοτε Ρωμαίοι. Λοιπόν, ουδέποτε, λέει, θα καταληθεί το κράτος των Ρωμαίων, ως πρώτον πιστεύσαν εις τον Δεσπότην Χριστόν. Λοιπόν, αυτή ακριβώς η χωρική και η χρονική αιωνιότητα του Βυζαντίου, που οφειλόταν στην χριστιανική πίστη, ήταν η βάση κάθε προφητείας που έκανε το Βυζάντιο να είναι η παγκόσμια αυτοκρατορία. Εδώ δεν υπάρχει, βέβαια, ξέρουμε, και η διεκδίκηση και από την Μόσχα, κατά κάποιο τρόπο. Τώρα περνάτε πολλούς. Μιας διαδοχής πάλι. Ναι, περνάτε πολλούς αιώνες. Όταν όχι για το τώρα, δηλαδή, λίγο πολύ αναμοχλεύουν ιδεολογηματικά, θα έλεγα. Ιδεολογηματικά, ναι, κατάλαβα. Όταν χτίζεται η Κωνσταντινούπολη και την ονομάζουν πολύ γρήγορα Νέα Ρώμη, ποτέ Δευτέρα. Ποτέ Δευτέρα. Δευτέρα Σεγκούντα την ονομάσανε οι Λατίνοι.
Οι δικοί μας την ονομάσανε πάντοτε νέα Ρώμη, η οποία ως νέα είναι ωραιότερα της γυραιάς και τα λοιπά, της πρεσβυτέρας και γυραιάς. Λοιπόν, όταν την ονομάσανε νέα Ρώμη, την ονομάσανε επίσης και νέα Ιερουσαλήμ και νέα Σιών. Σύνθεση, αλλά ναι. Ουδέποτε την ονομάσανε νέα Αθήνα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Γιατί η Αθήνα ήταν ακριβώς το πρότυπο της ιδωλολατρικής θρησκείας. Οπότε δεν μπορούσε η χριστιανικότατη, αν θέλετε, Κωνσταντινούπολη, η οποία ήταν η βάση ακριβώς του χριστιανικού κράτους, του πρώτου πιστεύσανε στον Θεό και τα λοιπά, ή στον Δεσπότη Θεό, να πάρει το όνομα μιας ιδωλολατρικής, αν θέλετε, μεγάλης μεγαλούπολης. Οπότε η Κωνσταντινούπολη έζησε ως νέα Ρώμη. Όταν η Ρώμη έπεσε. Όταν έπεσε και η νέα Ρώμη το 1353, ήταν τόσο βαθιά χαραγμένη η μύθη της αιωνιότητας, της χριστιανικής αιωνιότητας της Ρώμης, που έπρεπε κανονικά κάποιος να πάρει την διαδοχή αυτή. Και έτσι το 1560 πάνω κάτω η Μόσχα ονομάστηκε Τρίτη Ρώμη. Τώρα το ξανακατεύουν. Και το λοιπόν, γι' αυτό είπαμε. Επί Πούτιν. Ναι, έχουμε από τη μία μεριά το νέο Βυζάντιο, αν θέλετε, και από την άλλη τους Ρώσους, οι οποίοι έχοντας ανάγκη από ένα ρίζωμα ιστορικό, όπως όλος ο κόσμος, και λέω ρίζωμα για να μην πω μύθευμα, γιατί όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα μύθευμα. Το μύθευμά τους αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά είναι μία τρίτη Ρώμη, η Ρώμη όντας η πρωτεύουσα, οπωσδήποτε η πρώτη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Να πάμε τώρα σε έναν απολογισμό για την μέχρι τώρα πραγματικότητα όπως την εκτιμήσατε το κλείσιμο του 20ου αιώνα με την πρώτη του δεκαετία του 21ου, για να συζητήσουμε στη συνέχεια ποια είναι η ματιά σας για το μέλλον. Διατείναμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα πλανητικά. Ναι. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε εδώ στην Ελλάδα αυτό, στη Γαλλία το άλλο, στην Ευρώπη το τρίτο. Μας ενδιαφέρει η διεθνή σας εμπειρία. Α, ναι, όχι, σταθείτε. Αλλά και δεν η Γαλλία τη θεωρώ σημαντικό πόλο. Ναι. Λοιπόν, θα το πω τότε πολύ απλά. Νομίζω ότι η Ευρώπη υπάρχει από μια παρουσιολογία του παρελθόντος. Δηλαδή, έχοντας πετύχει να είναι το μονοπόλιο της ιστορίας, όπως είπαμε αρχίζοντας, και στην τέχνη και στην επιστήμη και παντού, έχει σταθεί τόσο στην παλιά της ιστορία, που δεν έχει πια την ίση απόσταση το παρόν από το παρελθόν και από το μέλλον. Δηλαδή, η σχέση των Ευρωπαίων είναι πολύ πιο στενή με το παρελθόν τους από ότι είναι με την έρημνα για το μέλλον τους. Μάλιστα. Και αυτό είναι ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα. Όσο πιο πολύ βαθιά ιστορία έχεις του παρελθόντος και όσο πιο πολύ αναμοχλεύεις αυτή την ιστορία, είτε ως ιδεολόγημα, είτε απλώς ως ένα μύθευμα το οποίο θέλεις να σου δίνει παρηγοριά, παραμυθία ή δύναμη, τότε χάνεις την απόσταση που μπορείς να έχεις με το μέλλον σου. Λοιπόν, και εκεί νομίζω ότι υπάρχει. Και το λέει αυτό ένας ιστορικός. Το λέει ένας ιστορικός. Ενδιαφέρον, ναι. Αυτό. Ναι, βεβαίως το λέει ένας ιστορικός. Γιατί δεν είναι το παρελθόν για τους ιστορικούς δεν είναι αξιολόγηση. Είναι απλώς μία περιγραφική, αν θέλετε, διάγνωση των πραγμάτων. Ενώ αν κάνεις μία αξιολόγηση ως προς το παρόν του παρελθόντος, τότε κάνεις ιδεολογία, δεν κάνεις ιστορία. Πώς θα γεφυρώσει αυτή την απόκληση? Νομίζω ότι επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η περηφάνεια για το παρελθόν, για να το πούμε έτσι, και αυτή η ανασφάλεια για το μέλλον. Και τώρα μπορεί να παίρνουν και πάνω τους αυτές οι περηφάνειες και τα λοιπά, επειδή βλέπουν την Αμερική να τρακλίζει. Και τα λοιπά, Ρωσία, όπως λέτε, και τα λοιπά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η τάση, αν θέλετε, έχει κάνει τους ανθρώπους στην Ευρώπη, μιλάμε για την Ευρώπη πάντοτε, να διαλέγουν για το μέλλον όχι μία σφαιρική, αν θέλετε, πραγματικότητα, μία αιχμή ή ένα ακριβώς τομέα στον οποίο νομίζουν ότι μπορούν να διακριθούν και να νικήσουν τα πράγματα.
Οπότε έχει υπάρξει μία ατομίκευση, αν θέλετε, των λύσεων, η οποία κάνει ένα, να είναι ο καθένας ο εαυτός του. Έτσι, το... Δηλαδή παλιδεύονται από ένα φαντασιακό συγκριτικό πλεονέκτημα. Όχι, να μην το πούμε έτσι πολύ σοφά και φιλοσοφικά. Το λέω πολύ απλά. Ξέρω ποια είναι η βάση μου. Το παρελθόν μου ήταν το μεγάλο, το περήφανο, το. Άλλωστε, το χαρτί μου, ναι, το χαρτί μου. Ο κάθε λαός έχει την ιστορία αυτοεκτίμησής του. Όπως ξέρετε, κανένας δεν μιλάει για τα παραστρατήματά του, τα οποία υπάρχουν πάντοτε. Ναι. Αλλά λοιπόν, έχοντας μία βάση παρελθοντική και μην ξέροντας σε μία πλανητική διάσταση τώρα, γιατί τα πράγματα τώρα παίζονται ως προς το μέλλον πλανητικά, μία δυνατότητα, μη έχοντας μία δυνατότητα κάπως να καθοδηγήσει κάποιο μέλλον, διάλεξε για το μέλλον του πια, και όχι για το μέλλον του κόσμου ή της χώρας του ή της περιοχής του, διάλεξε ένα σημείο στο οποίο μπορεί να επιδοθεί και να αποδώσει. Ποιο? Ο καθένας τα λεφτά, ο άλλος τη δόξα, ο τρίτος την γνώση, ο τέταρτος την... Η Γαλλία, κατά τη γνώμη σας. Δεν μιλώ, για εδώ χώρα. Ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το λάθος είναι να πούμε τι έκανε η Γαλλία ή η Ελλάδα. Τι κάνουν οι Γάλλοι. Η Γάλλοι. Όχι η Γαλλία. Η Γάλλοι. Λοιπόν, οι Γάλλοι, όπως και οι Έλληνες, έχουν μία τάση προς ατομίκευση πλέον του μέλλοντος, ο καθένας, που πρέπει να το πούμε πολύ απλά, υπάρχει ένας ατομικισμός, ο οποίος κάνει το ομαδικό πια να είναι ένα άγνωστο πράγμα. Μάλιστα. Εκτός από έναν τομέα, όπου είναι καινούριος τομέας και εκεί μόνο το ομαδικό αποδίδει. Μιλώ για την έρευνα την επιστημονική. Δεν υπάρχουν πια μεγαλοφυΐες στην επιστήμη μόνες. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ο τάδε, ο οποίος, ως καν και ο Αϊνστάιν πια δεν μπορεί να ξαναυπάρξει. Στην επιστήμη σήμερα τη σύγχρονη έχετε εργαστήρια όπου είναι πολυδιάστατα, πολυεπιστημονικά και μόνο όταν μία επιστήμη κατά κάποιο τρόπο φωτίζει, αν θέλετε, το αντικείμενο μιας άλλης, τότε ίσως υπάρχει μια νέα ματιά και γι' αυτό ακριβώς μέσα σε όλα τα μεγάλα επιστημονικά εργαστήρια του κόσμου αυτή τη στιγμή έχετε εργαστήρια τα οποία είναι όχι μόνο φυσικής, όχι μόνο χημίας, όχι μόνο βιολογίας, όχι μόνο, έχετε και ψυχολόγους μέσα, έχετε ακόμα και ιστορικούς, οι οποίοι ακριβώς κάνουν τη σφαιρικότητα των πραγμάτων. Πάνε δηλαδή να ακολουθήσουν την ολιστικότητα, τη σύνθεση, τον εγκυκλοπαιδισμό. Όχι, ο εγκυκλοπαιδισμός είναι αυτό που αποφέρουν. Αυτό που αποφέρει αυτός που δεν είναι επιστήμονας. Ενώ οι ίδιοι απλώς φωτίζουν το αντικείμενό τους με τη ματιά της επιστήμης του άλλου. Και μόνο όταν οι δύο κύκλοι, αν πάρετε τους την επιστήμη, την κάθε επιστήμη ως ένα κύκλο, εκεί που εφάπτονται οι δύο κύκλοι ή ο ένας πέφτει επάνω στον άλλον, όπως το βάθος είναι μεγαλύτερο. Είναι τα σημεία ευκαιρίας. Τα σημεία και εκεί πέρα ακριβώς γίνεται η νέα έρευνα, η νέα επιστήμη, η νέα πρόοδος. Αυτό είναι το μόνο σχεδόν ομαδικό. Το μόνο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα έλεγε κανείς, δεν είναι αισιόδοξη η δυναμική. Δεν αξιολογώ τα πράγματα. Απλώς διαπιστώνω. Όπως, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, αν πάρετε τον χώρο ως χώρο δράσης, στην αρχαιότητα, ας πούμε, ο χώρος δράσης ήταν η πόλη, κράτος. Έτσι. Όταν είπαν στον Σωκράτη, θα σε σώσουμε, πήγαινε στη Θήβα, απάντησε, τι πάω να κάνω στη Θήβα. 90 χιλιόμετρα από την Αθήνα, ας πούμε. Άγνωστο το πράγμα. Σήμερα, μετά από το κράτος πόλης, φτάσαμε στο βασίλειο, τα μακεδονικά βασίλεια, τα ελληνιστικά βασίλεια. Πήγαμε στη Ρώμη, όπου έγινε η αυτοκρατορία, η παγκόσμια τότε, όπου λέει γη βατή και όπου θάλασσα πλωτή, εκεί είναι Ρώμη. Και φτάνουμε στο χριστιανισμό, όπου εφόσον υπάρχει όλο, έχει γίνει παγκόσμιο το πράγμα ως πολιτική θεώρηση, το μόνο που μας μένει είναι να κατακτήσουμε και τον ουρανό. Η κατάκτηση του ουρανού κατά κάποιο τρόπο είναι το σωτηριολογικό αίτημα του χριστιανισμού. Λοιπόν, αυτή η εξαντλητική, αν θέλετε, διεύρυνση του χώρου ήταν μια διεύρυνση σχεδόν που γινόταν στο νου. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει και στα πράγματα. Και έχει γίνει και στα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο που όταν δουλεύεις με το διαδίκτυο πια,
με το διαδίκτυο, ξέρεις πολύ καλά ότι έχεις απάντηση άμεση για πράγματα τα οποία γίνονται αλλού. Λέμε στο Παρίσι ότι όταν ανοίγουμε στη Σορβόνη ένα παράθυρο κρυολογούν στο Πανεπιστήμιο της Κίνας. Άλλωστε όλοι τώρα μιλάνε για το Μάη του 68. Ναι. Ναι, κτλ. Λοιπόν, όταν έχει γίνει αυτή η διεύρυνση του χώρου, δεν μπορείς παρά να πεις ότι πρέπει να σταθώ να δω τον κόσμο αλλιώς, ειδού απάντηση στην διεύρυνση την πλανητική του χώρου, το small is beautiful και το μικρό χωριό. Ναι. Και το μικρό χωριό, το οποίο είναι το χωριό, το πλανητικό κτλ. Ναι, ναι. Και ο καθένας είτε το αποφεύγει, είτε το κάνει πλαίσιο του, ξέροντας ότι οπωσδήποτε δεν μπορεί να επιδράσει πια στα ωραία και μεγάλα. Ενώ μάλιστα, κάποτε... Ή κάνει έναν μικρό κόσμο για να το συνδέσει με τον μεγάλο κόσμο. Ακριβώς. Εδώ θα φτάσουμε στον ελίτη και τα λοιπά. Μάλιστα. Να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί για να συζητήσουμε για τη ματιά προς τον 21ο αιώνα, αφού βέβαια ξανακάνουμε ένα κύκλο λίγο βιογραφικό. Και πάλι λοιπόν μαζί, φίλες και φίλοι τηλεθεατές, εδώ στο ξενοδοχείο Ευθεία με την κυρία Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, Μικρασιάτισσα, σε μια εκδήλωση από το Σύλλογο Μικρασιατών. Αλλά σήμερα συζητάμε κάτι διαφορετικό από αυτό που αναπτύχθηκε στην ομιλία. Κυρία Αρβελέρ, πώς το προτιμάτε, κυρία Γλίκα Τζερβελέρ? Δείτε, εδώ έμαθα κάτι το οποίο με κάνει να γελώ. Ότι οι Ελληνίδες, λέει, όταν παντρεύονται δεν έχουν πια δικαίωμα να πάρουν το όνομα του ανδρός. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, λοιπόν, όχι. Εγώ είμαι της εποχής όπου οι γυναίκες παίρναν το όνομα του ανδρός τους και ελπίζω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν παίρναν διαζύγιο τότε. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μιλάζει, επειδή και η Αρβελέρ είναι το ίδιο. Εν Ελλάδη. Στην Γαλλία δεν υπάρχει παρά το Αρβελέρ. Λοιπόν, να δούμε τώρα ποια είναι η Γαλλία, δηλαδή οι γυναίκες παίρνουν το όνομα του συζύγου, το επίθετο του συζύγου. Βέβαια, ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Ναι, ναι. Α, οπότε είναι θέμα επιλογής. Εμείς εδώ... Όχι επιλογής, κρατάνε και τα δύο. Τα δύο κόρη. Εμείς εδώ μάλλον φοβόμασταν ότι θα ήταν δειλή προσχώρηση στη χειραφέτηση στο όνομα, οπότε το στηρίξαμε το στανιό με το νόμο. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε τώρα ποια αξιολογείτε εσείς σαν προβλήματα μεγάλα προς το μέλλον και τι, αν σας αγχώνει κάτι για 21ο αιώνα. Ακούμε κλιματικές αλλαγές. Καλά, ναι, δείτε, το πρόβλημα είναι κατά τη γνώμη μου ότι όποια και απειλή διαπιστώσουμε σήμερα, είτε είναι κλιματική, περιβαλλοντολογική, είτε είναι ενεργειακή, η εξάντληση των πηγών, των φυσικών κτλ. Είτε είναι πυρηνική, είτε είναι τεχνολογική, αν υπάρχουν κυταρικές, αν θέρετε, χειροσύμες. Ναι, σωστό. Πράγματα. Αυτό είναι ανομηχανικές που λένε. Όλα, όποια απειλή και ακούμε, δεν έχει σύνορα. Σωστό. Δεν έχει σύνορα. Προσέξτε. Είναι παγκόσμιο. Ναι. Οικουμενικό. Δεν έχει σύνορα. Λίγο διασκέδασα με την συζήτηση που φαίνεται ότι έγινε εν Ελλάδη, αν θα γίνουν ή όχι πυρηνικά εργοστάσια εδώ. Και κανένας δεν σκέφτεται ότι τα Σκόπια κάνουν πυρηνικό εργοστάσιο, ότι η Βουλγαρία έχει πυρηνικό εργοστάσιο, ότι η Τουρκία κάνει πυρηνικό εργοστάσιο και ότι αν υπάρχει... Η Αλβανία ήδη έχει κλείσει μια συμφωνία μάλιστα με την Ιταλία για να εγκαταστήσει... Λοιπόν. Και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει μια ενεργειακή κρίση τέτοια που οπωσδήποτε συνεχίζεται. Λοιπόν, αν δεν βρεθεί απάντηση σε αυτά τα πράγματα, στη Γαλλία η πυρηνική ενέργεια είναι καθημερινότητα. Mm-hmm. Καθημερινότητα, δηλαδή στα ωραιότερα μέρη, ακόμα ας πούμε δίπλα στην Νορμανδία, έχετε πυρηνικό εργοστάσιο πάνω κοντά στη Διέπη κτλ. Πρέπει να ξέρεις να κάνεις την επιλογή σου. Των κυβερνώντων ή μη, αυτών τέλος πάντων που παίρνουν τις αποφάσεις όσον αφορά το μέλλον το δικό τους, όχι πια της ανθρωπότητας. Και το μέλλον δεν είναι πια μόνο μία αιχμή, όπως σας έλεγα, για αυτό που διαλέγει ο καθένας. Είναι μία σφαιρικότητα.
Δεν μπορείς δηλαδή να σκεφτείς ότι δεν θα κάνω πυρηνικό εργοστάσιο, επειδή το είπαμε γι' αυτό, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να έχω ηλεκτρική ενέργεια. Πού θα τη βρω και από πού θα κάνω και θα αγοράσω μετά πυρηνική ενέργεια από αυτούς που έχουν πυρηνικό εργοστάσιο και είναι δίπλα μου. Και τα ενέργεια ηλεκτρική. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εκείνο που με αγχώνει είναι η ανευθυνότητα, αν θέλετε, των αποφάσεων, γιατί αυτές οι αποφάσεις δεν είναι ποτέ σφαιρικές. Δεν σας είπα ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το πυρηνικό, αλλά να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Να ξέρουμε γιατί, πώς κτλ. Λοιπόν, εκείνο που μου φαίνεται δύσκολο είναι η υπεύθυνη πληροφόρηση της κοινωνίας των πολιτών. Mm-hmm. Μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών τώρα. Είναι το καινούριο. Mm-hmm. Η καινούργια, αν θέλετε, δύναμη. Η τρίτη δύναμη. Δεν είναι πια η πολιτική, δεν είναι η εκκλησιαστική, είναι η κοινωνική, η κοινωνία των πολιτών. Αλλά δεν έχει την πληροφόρηση που χρειάζεται. Και ξέρουμε επίσης ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς ξεχνάμε, ότι δεν υπάρχουν εμπειρογνώμονες του μέλλοντος. Λοιπόν, mm-hmm. όταν ρωτάμε έναν εμπειρογνώμονα θα είναι έτσι το πράγμα ή δεν θα είναι, απαντά για αυτό που έχει γίνει ήδη. Δεν μπορεί να σου απαντήσει για αυτό που θα γίνει. Και είναι ένα μέλλον με αυξημένη διακινδύνευση και ρίσκο. Συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει μια ζωή χωρίς ρίσκο. Το ρίσκο μηδέν είναι ανύπαρκτο. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τέτοιας ατομίκευσης, αν θέλετε, και τέτοιας εξειδίκευσης των πραγμάτων, που ο καθένας ελπίζει για τον εαυτό του όχι μόνο μακροζωία, ευζωία και τα λοιπά, μακροημέρευση, αλλά και μία ζωή χωρίς κανένα ρίσκο ατομικό. Η εικόνα που έχετε για απειλές, έχετε ζήσει, έχετε τις μνήμες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Βεβαίως. Βλέπετε μια κατάσταση η οποία αρχίζει πλέον και βγαίνει έξω από τον ψυχροπολεμικό διπολισμό, έχει τελειώσει. Και θα έλεγε κανείς ότι υπό ορισμένες συνθήκες θυμίζει τη φάση μεταξύ του της Belle Époque, από μία άποψη. Ναι, και της προπολεμικής κατάστασης για τον πρώτο. Δείτε, κάνανε και τότε κοινές επεμβάσεις στο Πεκίνο, στη Βενεζουέλα. Σωστό. Και τότε ακριβώς, τουλάχιστον στη Γαλλία, που είχαν και τα μέσα και είχαν και τις δυνατότητες τις οικονομικές, ήταν μια εξατομίκευση επίσης όλης της ευτυχίας, της επιτυχίας κτλ. Διατείνομαι ότι αυτή τη στιγμή ο πόλεμος δεν είναι πια ο πόλεμος που ξέρουμε. Mm. Δηλαδή δεν υπάρχει πια μέτωπο. Ούτε μπορεί πια να υπάρξει ένα πολεμικό μέτωπο όπου θα πηγαίνανε τα ηρωικά αγόρια να και τα λοιπά, ναι, οι άντρες. Τελειώσανε. Ο πόλεμος αυτή τη στιγμή γίνεται, τα θύματα του πολέμου είναι κυρίως τα μετόπιστα, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Γιατί η τρομοκρατία μέσα σε εισαγωγικά ή οποιοσδήποτε αυτή η σειράξεις, είναι σειράξεις οι οποίες έχουν ως θύματα και γυναίκες, παιδιά και τα λοιπά, και κυρίως θα είναι. Οπότε η απειλή, ο πόλεμος, η μη ύπαρξη ειρηνικής και αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων δεν μπορεί παρά να δημιουργεί μια ανασφάλεια σε όλους, γιατί κανείς δεν είναι εκτός κινδύνου, αυτού του κινδύνου αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε, ας πούμε, αυτούς που δουλεύανε στους δύο δίδυμους πύργους το πρωί της Αμερικής, λέω αυτό. Ναι. Οπότε, μη όντας εκτός κινδύνου, περάσαμε κατά τη γνώμη μου σε μια συνεχή εμπόλεμη κατάσταση. Και ο καθένας, σύμφωνα με τη δική του ιδιοσυγκρασία, ή το ξεχνά, είτε τα παιδιά με ψεύτικους παραδείσους, είτε η μεγάλη φυγή, αντιδράση φυγής. Αντιδράση, είτε η μεγάλη με την υπέρμετρη, αν θέλετε, εγωιστική τους τάση, εδώ τώρα να ζήσω και μετά από μένα ας είναι το χάος, χάος Λουδοβίκος, ναι, 15 και τα λοιπά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η ανασφάλεια, αν θέλετε, να είναι ένας τρόπος όχι πια ζωής αλλά ένα στοιχείο ζωής. Και αυτό σε μια εποχή όπου υπάρχει
η μακροημέρευση χάρη στην πρόοδο της, στην πρόοδο της ιατρικής, όπου η ελπίδα ζωής γίνεται όλο και μεγαλύτερη από ό,τι τέλος πάντων ήταν χτες. Αυτή η αντιθετική, αν θέλετε, κατάσταση μέσα στην οποία βρισκόμαστε, από τη μία μεριά χάρη ακριβώς στην πρόοδο, χάρη στον πλούτο, χάρη σε όλα αυτά, να είμαστε σε ένα κομφόρ μέσα σε μία γεμίτλη, που λένε οι Γερμανοί, κατάσταση, και από την άλλη μεριά κάποια στιγμή και οποιαδήποτε στιγμή να ξέρουμε ότι υπάρχει το αντίθετο. Εξού η κατάθλιψη, το στρες, το να τρέξεις. Οι κοινωνίες οι σημερινές, οι σύγχρονες, φαίνεται ότι έχουν τους πιο καταθλιπτικούς ανθρώπους mm-hmm. που υπήρχαν ποτέ, και εκείνο το οποίο διαπιστώνεται παντού, κυρίως στις επαγγελματικές, αν θέλετε, σχέσεις, είναι αυτό το περίφημο στρες. Εγώ διατείνομαι ότι εκείνο που πρέπει ίσως να κοιτάξουμε και να απαντήσουμε είναι όχι μία απόσταση από τα πράγματα όπως θα μπορούσε να γίνει μέχρι τώρα, αλλά μία απόσταση από τον εαυτό μας. Mm. Οπότε και πάλι είναι μια σχέση αυτογνωσιακή αυτή η απόσταση. Εδώ μπαίνουμε όμως σε μια κατάσταση, όπως είπατε, έχουμε χάσει συλλογικότητα, έχουμε χάσει την ομαδικότητα, να το πούμε καλύτερα. Ταυτόχρονα έχουμε μια έφλεκτη ανασφάλεια. Ακριβώς. Μαζί με τα συμφιλής. Ακριβώς. Δεν είναι επικίνδυνο το κοκτέιλ? Αυτό είναι όμως. Mm. Ξέρετε τι μου έλεγε ο Σεφέρης. Ξέρετε τι μου έλεγε ο Σεφέρης όταν καμιά φορά μιλούσαμε για αυτά τα πράγματα. Δεν τον ήξερα πολύ καλά, αλλά καμιά φορά όταν βρισκόμαστε. Mm-hmm. Παιδί μου, θα παίξουμε με το θίασο που έχουμε. Δεν μπορούμε να παίξουμε με άλλο θίασο. Mm. Λοιπόν, αυτός είναι ο θίασος. Και όχι μόνο αυτές είναι οι δυνατότητές μας, αλλά αυτή είναι και η κατάσταση. Και ακριβώς το ότι δεν μπορείς να επέμβεις στο θίασο, mm-hmm. δεν μπορείς να επέμβεις στην κατάσταση αυτή, δημιουργεί μία ακόμη ανασφάλεια μεγαλύτερη, ότι όλα γίνονται εκτός ημών. Ναι. Όπως έλεγε το πλήνε μου. Το συμπέρασμα, έτσι μπορείτε να κάνετε μια προσομοίωση του μέλλοντος, δηλαδή να έχετε αισθήσεις για το μέλλον? Δείτε, αισθήσεις για το μέλλον δεν μπορώ να πω. Ξέρω ότι η μόνη συμβουλή που δίνω στα παιδιά είναι κυρίως να κάνουν αυτό που θέλουν mm-hmm. και αυτό που ονειρεύονται, αν ονειρεύονται. Γιατί ζούμε μία φορά. Αν δεν κάνεις αυτό που θέλεις και κάνεις αυτό που θέλουν οι άλλοι και σου λένε να κάνεις ή σου υποχρεώνουν να κάνεις, είναι μια αποτυχημένη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, αν με ρωτήσετε ποια είναι η πετυχημένη ζωή, άρα η ματιά προς το μέλλον, είναι ακριβώς να πεις αυτό είμαι, αυτά είναι τα πλαίσια μου, mm-hmm. αυτές είναι οι δυνατότητές μου, αυτή είναι η θέση μου, όπως μου έλεγε η μάνα μου, παιδί μου, να ξέρεις τη θέση σου, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω, αυτή είναι η θέση μου, αυτό μπορώ να κάνω και θα το κάνω οπωσδήποτε. Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, ήμουν από την γενιά που μόλις είχε αρχίσει το αρχαιολογικό τμήμα και το ιστορικό να είναι χωριστά στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, το ιστορικό και το αρχαιολογικό ήταν λίγο το ευγενές τμήμα, το φιλολογικό ήταν εκείνοι που πηγαίνανε για καθηγητάδες στα γυμνάσια. Λοιπόν, αυτό το ευγενές τμήμα είχε κυρίως ανθρώπους, κοπέλες και αγόρια, κυρίως δηλαδή κορίτσια ήταν τότε, τα οποία ήταν από πλούσιες οικογένειες και τα λοιπά, γιατί ήταν η μάθηση, ας πούμε, της αρχαιογνωσίας, της αρχαιότητας, όλα αυτά. Λοιπόν, μου λέει ο καθηγητής μου, φτωχό, εγώ από τα φτωχά σπίτια, μου λέει, βρε Γλυκατζή, μου λέει ο οικονόμου, τι έρχεσαν, τότε οι γυναίκες δεν μπορούσαν να γίνουν, να πάνε στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ήταν ακόμα η εποχή που μόνο ο άντρας, γιατί λέει τι θα κάνουν με τους αρχαιοκαπήλους και τα λοιπά. Πάει αυτό. Ναι, λοιπόν, θεωρείτε ότι έπρεπε να έχει σωματικά προσόντα. Ναι, να έχει σωματικά προσόντα, όπως λες. Πάει αυτό. Λοιπόν, μου λέει ο οικονόμος, παιδί μου, εσύ τι έρχεσαι εδώ, όλες εδώ και τα λοιπά. Νευριάζω και του λέω, ακούστε κύριε καθηγητά, εγώ στη ζωή μου θα κάνω αυτό που θέλω και επειδή θα χρειαστεί να κερδίσω τη ζωή μου, έχω αποφασίσει να πουλώ λεμόνια στους δρόμους της Αθήνας. Δεύτερο στοιχείο αρετής εντοπίζουμε. Αλλά πριν πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής για το αυτοβιογραφικό μέρος,
Θα ήθελα να μου πείτε ποιες βασικές εξελίξεις βλέπετε. Η θρησκεία παίζει ένα σημαντικό ρόλο σήμερα. Και πώς θα μεταξελιχθεί αυτό? Σταθείτε. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί επειδή ακριβώς υπάρχει μια τέτοια διάσπαση, μια τέτοια ανασφάλεια, μια τέτοια μη δυνατότητα επέμβασης στα πράγματα τα οποία σε διοικούν ή σε κάνουν να ζεις, η μεγάλη φυγή δεν είναι τα ναρκωτικά. Η μεγάλη φυγή δεν είναι, ας πούμε, οι μανιώδεις καλλιτέχνες ή οι μανιώδεις επιστήμονες. Η μεγάλη, η ομαδική φυγή είναι η θρησκευτική φυγή. Εκεί. Η συλλογικότητα η οποία δεν υπήρχε, η ομαδικότητα η οποία δεν υπήρχε, η αλληλεγγύη η οποία υπήρχε, όλα αυτά βρίσκονται σε ένα πλαίσιο τώρα που είναι το θρησκευτικό πλαίσιο. Κάτι μου θυμίζει λίγο για την νεορωμαϊκή εποχή με τον χριστιανισμό, αυτό έτσι όπως το λέτε. Να μην πάμε και εκεί, είναι άλλη ιστορία. Ναι, είναι άλλη ιστορία, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Αλλά εδώ, για να σταθούμε σε αυτό. Οπότε, η προσήλωση τώρα σε μία θρησκεία δεν είναι πια προσήλωση, αν θέλετε, πνευματική. Είναι μία προσήλωση ζωική. Ζωική, δηλαδή της καθημερινότητας. Σε κάνει να έχεις την ασφάλεια, να έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι δεν είμαι μόνος, θα το δω και τα λοιπά. Θέλει πνευματική ασφάλεια δηλαδή ο άνθρωπος. Δεν είναι μόνο. Ναι. Είναι και μία υλική ασφάλεια και σωματική και τα πάντα. Κάθε ασφάλεια. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή και έπειτα θεωρώ ότι είναι μία, αν θέλετε, υποχώρηση της υπευθυνότητας του ανθρώπου ως Homo sapiens και Homo faber. Δηλαδή γίνεται πάει. Και αυτό δεν είναι πολύ αντιφατικό με δεδομένο ότι είναι η εποχή της τεχνολογίας, η εποχή της γνώσης? Ακριβώς. Δηλαδή τις προσλήψεις που έχει, τις έχει μέσα από τη γνώση. Δείτε, μην θεωρούμε ότι ο πλανήτης και η ανθρωπότητα είναι ένα πράγμα. Όποιος λέει μιλάει για ανθρωπότητα λέει ένα μεγάλο ψέμα. Άλλο αυτοί που κάνουν την έρευνα, άλλο αυτοί που βρίσκουν τα πράγματα και άλλο αυτοί που υφίστανται τα πράγματα που βρίσκουν. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ναι μεν αυτοί που η τεχνολογική, αν θέλετε, πρόοδος ή και η επιστημονική μας έχει κάνει όλους να είμαστε καταναλωτές επιστήμης, αλλά δεν μας έχει κάνει δημιουργούς επιστήμης. Κανένας δεν καταλαβαίνει την επιστήμη, κυρίως τώρα με όλη την πολυπλοκότητα η οποία υπάρχει. Οπότε ακόμη και ο ίδιος ο επιστήμονας είναι εκτεθειμένος σε ένα επέτειλμα το οποίο το θρησκευτικοποιεί. Όπως το λέτε, και γι' αυτό έλεγα ότι μόνο όταν υπάρχει μία ματιά ενός επιστήμονος από άλλη επιστήμη, ματιά, ναι, από τρίτη μεριά, τότε υπάρχει μία πρόοδος. Αυτό που λένε ένας Αμερικάνος νομπελίστας, νομίζω το είπε, ότι και ο μεγαλύτερος νομπελίστας έχει σκιές άγνωστες απάνω και στην ίδια του την επιστήμη. Λοιπόν, και στο Νόμπελ του. Και το Νόμπελ. Λοιπόν, αυτές ακριβώς οι σκιές, οι οποίες είναι τεχνολογικές και οι οποίες και για τους ίδιους επιστήμονες δημιουργούν κάποια ανασφάλεια, φανταστείτε πώς έρχονται σε εσάς όταν ακούς ότι η πυρηνική ενέργεια θα μας κάψει. Σαν ένα νέφος μη επιστητών πραγμάτων πλέον. Ακριβώς. Μη επιστητών πραγμάτων τα οποία προστίθενται σε όλη την ανασφάλεια. Και ακριβώς όσο προχωράμε μέσα στην επιστήμη και προχωράει μια ομάδα επιστημόνων, είναι αυτό που λέω λίγο διαφορετικά, ότι σήμερα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό παραπέτασμα. Ναι. Μέχρι τώρα υπήρχε το σιδηρούν παραπέτασμα, τώρα είναι υπάρχει το ηλεκτρονικό. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ένα νέο κίνημα διαφωτισμού? Μα είναι. Ο διαφωτισμός δεν έφτασε. Δεν έφτασε τώρα, ναι. Προσέξτε, όταν μιλάμε για διαφωτισμό. Με το καρδιανό αίτημα, ναι. Όχι. Όταν μιλάμε για διαφωτισμό, δεν έφτασε καν ούτε στα χωριά. Ναι, δεν έφτασε. Εννοεί, ναι. Ήτανε, πόσοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι οδήγησαν το διαφωτισμό? Αν τα πάρετε, θα δείτε ότι ήταν πάλι η αιχμή των, αυτό που λέω, η αιχμή της επιστήμης. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν την επιστήμη να προοδεύει, κάνουν την δυνατότητα τέλος πάντων να πάμε πιο μπρος, να ζούμε καλύτερη ζωή καθημερινότητά μας. Είναι αυτό που λέω, δώσαμε μεν τα φώτα αλλά εκείνοι μας δώσαν τον ηλεκτρισμό κάποια στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά
τα δισεκατομμύρια του κόσμου δεν μετέχουν σε αυτή την εμπειρία. Mm-hmm. Απλώς την υφίστανται. Και όταν υφίστασε κάτι, και όταν δεν μπορείς να το κουμαντάρεις κατά κάποιο τρόπο, οπωσδήποτε σε δημιουργεί. Μήπως πρέπει τελικά να υπάρξει ένα μεγάλο, ένα στοχευμένο εγχείρημα για να υπάρξει μια βιωματική άλλη προς το χώρο της θρησκείας, για να διασωθούμε από τους κινδύνους αυτής της φυγής προς τη θρησκεία? Δείτε, οπωσδήποτε μιλάτε για ένα όραμα τώρα. Ακριβώς. Για ένα όραμα, για κάτι το οποίο πρέπει να μην είναι, τέλος πάντων, να είναι εφικτόν, ιδεατόν και εφικτόν. Σωστό. Ναι, αλλά αυτό το ιδεατό και το εφικτό δεν μπορεί πια να είναι κάτι το οποίο κάποιος θα σου πει ότι είναι έτσι. Δηλαδή, ναι. Πάλι έρχομαι σε αυτό που λέω, ότι το μεγάλο πρόβλημα του 21ου αιώνα, και ίσως εδώ πρέπει να τελειώσουμε, είναι η παιδεία. Δηλαδή, από τη στιγμή που, δεν λέω η εκπαίδευση, λέω η παιδεία, προσέξτε. Από τη στιγμή δηλαδή που θα καταφέρουμε ο καθένας ή τα παιδιά να αναρωτιούνται για αυτό που κάνουν, για αυτό που θα κάνουν, για αυτό που θέλουν, για αυτό που μπορούν και τα λοιπά, χωρίς ακριβώς να είναι ανοιχτά σε οποιαδήποτε επίδραση, μη κρίνοντας αυτή την επίδραση και αυτή την επιρροή, ίσως τότε φτάσουμε σε μια υπευθυνότητα ανθρώπων μέσα από την παιδεία, η οποία δεν θα αφήσει ακριβώς τις εξελίξεις να πάνε στον δρόμο που πάνε σήμερα, τα μέσα μαζικής, ας πούμε, ενημέρωσης να είναι μέσα μαζικής εξουσίας, να, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το γλίστρημα, αν θέλετε, προς το άλλο είδος που κάνει ακριβώς να χάνονται οι ουσίες, τα οράματα και οι δυνατότητες των ανθρώπων για το καλύτερο αύριο. Μια τελευταία έτσι προσωπική πλέον ερώτηση, για να επιστρέψουμε στο βιογραφικό. Κάνατε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτό το βήμα, σε ένα βαθμό θα λέγαμε, σας έδειξε πόσο ανοιχτοί είναι οι ορίζοντες για τους ανθρώπους με άρετη. Όχι, όχι. Το βήμα μου έδειξε πόσο ανοιχτή είναι η γαλλική κοινωνία. Είναι τελείως διαφορετικό από ότι θα ήταν μια άλλη κοινωνία μη προοδευμένη. Γιατί να κάνουν, ας πούμε, στη θέση τώρα, μιλώ χωρίς μετριοφροσύνη, θα με συγχωρήσετε. Αυτό θέλουμε κιόλας, να βάλουν, ας πούμε, στη θέση του πρίτεν της Ακαδημίας του Παρισιού, που είναι ένα είδος υφυπουργού μόνιμο, αν θέλετε, της παιδείας, κατά κάποιο τρόπο, επειδή προεδρεύει και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, του Ανωτάτου Συμβουλίου του Κράτους, να βάλουν ξένοι και να βάλουν και γυναίκα. Μην ξεχνάτε να βάλουν και γυναίκα. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε μία, άσχετα από τη δική μου δυνατότητα και τις δικές μου αρετές, ότι από τη δική τους μεριά υπήρχε ένα άνοιγμα, το οποίο νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη να δεχτεί. Ποιους βλέπετε άλλους... μια Αλβανίδα. Ναι. Ποιους άλλους μεγάλους σε θέσεις διεθνούς ακτινοβολίας σε άλλες χώρες, με διεθνή ακτινοβολία Έλληνες, πιστεύετε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή? Όχι, δηλαδή δείτε. Η Ελλάδα έχει εσάς. Υποτιμώ λίγο το επίπεδο της συζήτησης. Ακούστε με. Αλλά υπάρχει το άγχος του χρόνου. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα και θα σας πω γιατί. Γιατί η αρετή, η ατομική, είναι ατομική αρετή, δεν είναι ελληνική. Ναι, ακριβώς. Δεν το είπα σαν Ελλάδα. Το λέω σαν Ελλάδα, σαν γλωσσική κοινότητα. Όχι σαν αρετή εθνική. Ναι, δεν είναι. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, είναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, και όσο είναι μέσα σε ανεπτυγμένες κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν υπόψη τους, δεν παίρνουν υπόψη του από πού έρχεσαι, ακριβώς, αλλά το που πας και το πώς μπορείς να πας, εκεί. Γιατί είναι και οι Έλληνες μιας υφής πρώτης. Θα δείτε και Δανέζους, θα δείτε και Φιλανδούς, θα δείτε και Ιρλανδούς. Μιλώ για τα κράτη που έχουν μικρό πληθυσμό. Ή Ολλανδούς. Με άλλα λόγια, εδώ θα πρέπει να διδαχθούμε ότι μια κοινωνία είναι ζωτική στο βαθμό που είναι και ανοιχτή. Είναι ένα στο βαθμό που είναι ανοιχτή και δύο στο βαθμό που οι άνθρωποι που την απαρτίζουν έχουν υπευθυνότητα για αυτό που κάνουν και για αυτό που θέλουν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας, γιατί είναι και ένα έργο που το έχω ζήσει σε κάποιες στιγμές, που παίζει ένα ρόλο του ξηραφιού του ΟΚΑΜ σε βερμπαλιστικά και άλλα θέματα. Βγάζεται από τη μέση τους βερμπαλισμούς.
Και αυτό είναι σπάνιο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την καλοσύνη σας και για τα καλά σας λόγια. Φίλες και φίλοι τηλεθεατές, και εμείς να σας καληνυχτήσουμε. Ήταν μια σημαντική, πιστεύουμε, ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε με την κυρία Ελένη Γλίκα Τζέρβελερ, γνωστή αλλά και διαφοροποιημένη από το σύνηθες τηλεοπτικό προϊόν. Να μου το επιτρέψεις να το πω. Ήταν για μας μια καλή ευκαιρία, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.